πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου συνεχίζεται κανονικά. Μετά την παρένθεση, το έτακτο γεγονός που έγινε στις Μαριές και τρέχαμε όλο το βράδυ, ευτυχώς με αίσιο τέλος, δεν χρειάστηκε να ολοκληρωθεί η εκένωση του χωριού που ξεκίνησε. Βρισκόμαστε εδώ για να καθαρίσουμε το δρόμο του αεροδρομίου. Ο συγκεκριμένος δρόμος, από ό,τι βλέπετε, έχει πραγματικά 4 με 5 χρόνια να καθαριστεί. Έχει φτάσει στο. Πλέον έχει περάσει την κόκκινη γραμμή, ήταν επικίνδυνος. Δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει με ασφάλεια αυτοκίνητο και μηχανάκι. Οπότε αναγκαστήκαμε μετά από τόσα χρόνια να καθαρίσουμε το δρόμο. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται τα μηχανήματα έργου που καθαρίζουν. Αύριο θα έχουμε και τις εθελοντικές ομάδες αλλά και μηχανήματα πλάτης για να μπορέσουν να καθαρίσουν τα δεντράκια. Είναι μαζί μας και ο γεωπόνος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου αλλά και άλλοι ιδιώτες που μας βοηθάνε στο έργο μας. Πιστεύουμε στο τέλος, μετά από αρκετά χρόνια, να έχουμε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα στον δρόμο του αεροδρομίου. Ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο που όλα αυτά τα χρόνια ήταν ακαθάριστο, αλλά καταλαβαίνετε στο λίγο χρόνο που έχουμε αναλάβει, προσπαθούμε να κάνουμε όσο γίνεται το δυνατό περισσότερο. Μετά από εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, ήρθαμε εδώ σήμερα για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο δρόμος και τα περιθώρια του. Δόθηκαν κάποιες εντολές για τον καθαρισμό της υφιστάμενης πλάσης τόσο των δέντρων όσο και των θάμνων στο δεξιά και αριστερά του δρόμου και στο ενδιάμεσο. Πιστεύουμε ότι θα γίνει καλή δουλειά, αλλά λόγω της εγκατάλειψης αρκετά χρόνια βλέπουμε ότι θέλει πολύ προσπάθεια, αλλά θα τα καταφέρουμε. Θα πιστεύουμε να έχουμε ένα τελικό ωραίο αποτέλεσμα. Είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τις εργασίες, να βοηθήσουμε εθελοντικά, να μπορέσουμε να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα σε αυτό το δρόμο που έχει πολλά χρόνια να καθαριστεί, να διαμορφωθεί και με τη γνώση που μπορούμε να προσφέρει ο καθένας μας, να γίνουν όσο γίνεται πιο σωστά οι εργασίες, να μην καταστραφούν οι δάφνες, τα φυτά, τα δέντρα και να γίνει με σωστό τρόπο όλη αυτή η εργασία.